Στη Βρετανία, 6 υποψήφοι διάδοχοι του Μπόρις Τζόνσον δίνουν σήμερα τη μάχη πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Σύνδεση με το Θανάση Γκάβο. Θανάση. Μάρκο, είναι σε εξέλιξη εδώ και κάτι παραπάνω από μία ώρα η δεύτερη ψηφοφορία για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον, με 6, όπως είπες, υποψηφίους να έχουν απομείνει μετά από την χθεσινή πρώτη ψηφοφορία. Το σημερινό αποτέλεσμα θα το μάθουμε στις 5 η ώρα Ελλάδος, για να δούμε ποιος ή ποια υποψήφια θα αποκλειστεί από την επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει την Δευτέρα. Πάντως, τα δεδομένα έχουν κάπως αλλάξει από χθες, διότι ναι, μεν την πρωτιά κατέλαβε στη χθεσινή ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών, όπως αναμενόταν, ο τέος Υπουργός Οικονομικών Ρίση Σούνακ με 88 ψήφους, αλλά είναι οι 67 ψήφοι της δεύτερης Πένι Μόρντον που συζητούνται, και επειδή είναι περισσότερες ψήφοι από όσο ανέμεναν οι περισσότεροι, αλλά και επειδή για μία ακόμα φορά στη δημοσκόπηση εμφανίζεται με διαφορά ως η πιο δημοφιλής πολιτικός μεταξύ της βάσης του Συντηρητικού Κόμματος που θα επιλέξει εν τέλει τον επόμενο πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν, τα γραφεία στοιχημάτων σήμερα δίνουν την Πένι Μόρντον φαβορή και με αρκετά σημαντική διαφορά από τον κύριο Σούνακ. Στην τρίτη θέση χθες βγήκε η Υπουργός Εξωτερικών Λις Τρας, η οποία πάντως έχει μια σημαντική δεξαμενή ψήφων, διότι η δεξιά πτέρυγα του κόμματος που εκπροσωπεί πέρασε στον επόμενο γύρο την Κέμι Μπέιντενοχ και την Σουέλα Μπράβερμαν. Την εξάδα σήμερα συμπληρώνει ο Τόμ Τούγκενχατ. Να πούμε ότι η τελική διάδα υποψηφίων θα κριθεί από τη βάση του κόμματος με το αποτέλεσμα, τον επόμενο πρωθυπουργό δηλαδή, ή την επόμενη πρωθυπουργό, να ανακοινώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.